Να μεταφερθούμε τώρα στην Αθήνα, φίλες και φίλοι, για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Τραγάκη, βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, έναν άνθρωπο με πλούσια κοινοβουλευτική δράση σε επιτελικές θέσεις και βεβαίως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας αλλά και Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Καλή σας ημέρα, κύριε Τραγάκη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Τραγάκη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με τα του οίκου σας, διότι 16 μέρες απομένουν για τη διεξαγωγή των σοκομματικών εκλογών στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι οι τόνοι έχουν ανέβει επικίνδυνα στο εσωτερικό του κόμματος. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας προβληματίζει αυτή η εξέλιξη και πώς την αντιμετωπίζετε. Όχι απλώς με προβληματίζει, αλλά έχω κάνει έκκληση εγώ και στους 4 υποψηφίους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάτε ότι είμαι το αρχαιότερο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είμαι εκείνος ο οποίος είμαι από το 1974 ο μοναδικός και αρχαιότερος στη Νέα Δημοκρατία. Και εκτός των άλλων έχω υπογράψει την ιδρυτική πράξη της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αλλά αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι νιώθω ότι έχω υψημένη την ευθύνη να έρθω σε επαφή μαζί τους και έχω έρθει σε επαφή μαζί τους και τους έχω τονίσει ότι θα πρέπει να ρίξουν οπωσδήποτε τους τόνους, τους εσωκομματικούς τόνους. Οι τόνοι τους οι αντιπολιτευτικοί πρέπει να είναι πολύ υψηλοί, διότι η κυβέρνηση μας δίνει, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλές αφορμές για να κάνουμε αντιπολίτευση. Κοινός μας αντιπαλός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας. Άρα όλα τα αντιπολιτευτικά τους βέλη πρέπει να στρέφονται προς τα εκεί και όχι αναμεταξύ τους, διότι αυτά δημιουργούν προβλήματα και στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας και στους οπαδούς και στους μελλοντικούς οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, διότι ακούω πολύ γκρίνια από τον κόσμο, ότι νομίζω όμως ότι έχει λίγο μεγενθυνθεί και το θέμα, διότι το παραμικρό να γίνει μεταξύ των 4 υποψηφίων αυτομάτως λένε ότι δημιουργείται ένα σοκομματικό πρόβλημα. Σοκομματικό πρόβλημα δεν υπάρχει. Εγώ έχω την αίσθηση και είμαι σίγουρος γι' αυτό ότι η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας δεν κινδυνεύει κατ' ελάχιστον. Απλώς ήθελα να και το τόνισα και στους 4 υποψηφίους ότι επειδή υπήρξαν πολλές ενστάσεις για τη διαδικασία της εκλογής και επειδή με ομόφωνη απόφαση και της ΚΕΦΕ, της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία είμαι αντιπρόεδρος, αλλά και ομόφωνη απόφαση των 8 τεχνικών συμβούλων που έχουν οι 4 υποψηφοί, ομόφωνη απόφαση, επελέγει μια εταιρεία. Λοιπόν, αφού επελέγει αυτή η εταιρεία, πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη όλοι μας σε αυτή την εταιρεία και το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει από τη διαδικασία των εκλογών της 22ης Νοεμβρίου να είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα αποδεχτούν όλοι. Δηλαδή, γκρίνιες μετά το αποτέλεσμα δεν επιτρέπω. Ναι. Δεν επιτρέπω δηλαδή καμία αμφισβήτηση της διαδικασίας. Είναι σαφές αφού ήταν μια κοινή απόφαση. Πάντως, κύριε Τραγάκη, ομόφωνη ακριβώς. Κύριε Τραγάκη, η αντιπαράθεση επικεντρώνεται τώρα στο θέμα του debate. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι από τη μία έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεωργιάδη να επιμένουν στην πραγματοποίησή του και τον Βαγγέλη Μημαράκη να υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε επικαλούμενο στην ανάγκη διασφάλισης της ενότητας της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεται λοιπόν οι νεοδημοκράτες να γνωρίσουν τους υποψηφίους ή τους ξέρουν καλά όπως επισημαίνει ο κύριος Μημαράκης? Κοιτάξτε να δείτε, τι θα προσέφερε ένα debate? Για να γίνει ένα debate θα πρέπει να προσφέρει κάτι. Τι μπορεί να προσφέρει ένα debate? Μπορεί να προσφέρει τίποτα σε ό,τι αφορά την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας ή τις ιδεολογικές αρχές? Όχι βέβαια, διότι είναι γνωστό σε όλους μας ότι το μόνο κόμμα το οποίο έχει σταθεί επί 41 ολόκληρα χρόνια πιστό στην ιδεολογία του ιδρυτή μας, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δηλαδή του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού με κοινωνικό πρόσωπο, έχει μείνει αναλύωτη. Όλα τα άλλα κόμματα έχουν μεταφερθεί δεξιά-αριστερά. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία παρέκκληση από την ιδεολογία μας. Δεύτερον, υπάρχει θέμα σε ποιο μέρος του τόξου των επιλογών των πολιτών κινείται η Νέα Δημοκρατία με δεξιά ή αριστερά? Όχι βέβαια. Εμείς έχουμε εξ αρχής από το 1974 διευκρινίσει ότι εμείς κινούμεθα από τα άκρα από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Άρα και το τόξο, το πολιτικό στο οποίο κινούμεθα είναι καθορισμένο. Τι θα μπορούσε να προσφέρει ένα debate? Να γνωρίσουμε τους υποψηφίους? Νομίζω ότι οι υποψήφοι γνωρίζονται. Τους γνωρίζει όλος ο κόσμος. Διότι με τις καθημερινές περιοδίες τις οποίες κάνει ο καθένας, και νομίζω ότι αυτό κάνει καλό και στην εκλογική διαδικασία, διότι αυτές οι περιοδίες τις οποίες κάνουν οι υποψήφοι δίνουν το δικαίωμα να η κοινή γνώμη να ασχολείται με τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιο είναι το μέλημά μας εμείς? Εμείς σαν μέλη της ΚΕΦΕ, σαν μέλος που είμαι και του Πολιτικού Συμβουλίου, είναι να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλοι και οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας στις κάλπες της 22ης Νοεμβρίου, ώστε να πετύχουμε έναν αριθμό τέτοιο μεγάλο που να μας δίνει το δικαίωμα να υπερηφανευόμεθα ότι είμαστε το πρώτο και μοναδικό κόμμα στην Ευρώπη το οποίο έχει αυτή τη διαδικασία επιλογής αρχηγού. Διότι και στα άλλα μέρη της, σε άλλες χώρες Ευρώπης γίνεται αυτή η διαδικασία, αλλά γίνεται μεταξύ των μελών και των οπαδών και μάλιστα σε περιορισμένο αριθμό. Μην ξεχνάτε ότι παραδείγματος χάρη το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας
με 80 εκατομμύρια κατοίκους στη Γερμανία έχει 15.000 mm-hmm. μέλη. Mm-hmm. Και από αυτούς εκλέγεται ο αρχηγός, δηλαδή γίνεται η επιλογή του αρχηγού. Εμείς το εφαρμόσαμε αυτό επιτυχώς το 2009 και το συνεχίζουμε τώρα. Τώρα, με ρωτάτε αν διαφωνώ ή συμφωνώ με αυτό το θέμα της επιλογής. Νομίζω ότι ορθώς άνοιξε η διαδικασία αυτή. Ορθώς γίνεται η επιλογή από τα μέλη. Εκείνο που έχω μόνο μια μικρή διαφορά και συμφωνώ με τον Βαγγέλη του Μημαράκη σε αυτό είναι ότι η επιλογή πρέπει να γίνεται από τα μέλη. Μάλιστα. Δηλαδή να αποκλείονται οι περαστικοί, διότι αυτό δημιουργεί έτσι μερικά ευτράπελα ότι μπορεί οποιοδήποτε να πάει, να περάσει, να ψηφίσει για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και να κάνει την επιλογή του. Δεν ήθελα, κύριε Τραγάκη, να σας διακόψω για πριν. Debate, ναι. Για το debate σας λέω ότι είμαι αντίθετος. Σε τι είμαι σύμφωνος όμως? Είμαι σύμφωνος ότι μπορούν να εμφανίζονται και θα πρέπει να εμφανίζονται και εμφανίστηκαν οι τέσσερις υποψήφοι αρχηγοί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που λαμβάνουμε τις σημαντικές αποφάσεις για το κυβερνητικό έργο. Δηλαδή το τι θα γίνει με την πορεία της χώρας μας. Γιατί εμείς μπορεί να συμφωνήσαμε και με την ψήφο μας μάλιστα τον Αύγουστο για την επικύρωση της συμφωνίας, αλλά εμείς επικυρώσαμε τη συμφωνία. Δεν επικυρώσαμε τους εφαρμοστικούς νόμους και έχουμε δηλώσει κατ' επανάληψη ότι όποιοι εφαρμοστικοί νόμοι έρχονται για τα προαπαιτούμενα και για οτιδήποτε άλλο, εάν μεν είναι για το συμφέρον του τόπου θα τους υποστηρίζουμε, εάν όμως δεν είναι, είναι εναντίον του κοινωνικού συμφέροντος. Θα περάσουμε και σε αυτό, κύριε Τραγάκη. Και απλά... εμείς το αποδείξαμε. Άρα τι θέλω να πω? Ότι μια κοινή εμφάνιση πάλι και των τεσσάρων όπως έγινε πριν από περίπου 10 μέρες στην κοινοβουλευτική ομάδα, όταν συζητούσαμε για τα προαπαιτούμενα και λάβαμε μια ομόφωνη απόφαση για τις τάσεις που θα τηρήσουμε για οποιοδήποτε μεγάλο θέμα. Να τηρείται αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα τώρα των ημερών. Ο κύριος Φίλης κατόρθωσε και ένωσε και τους τέσσερις σε μια πολύ σκληρή και κοινή δήλωση εναντίον της κυβέρνησης για το θέμα του ποντιακού ελληνισμού. Αντιλαμβάνεστε, καταρχάς, για να κάνω μια παρένθεση εδώ, να τονίσω ότι άργησε ο κύριος Τσίπρας ακόμα να εκπαραθυρώσει, με συγχωρείτε για την σκληρότητα της έκφρασης, τον κύριο Φίλη από Υπουργό Παιδείας. Ο ανιστόρητος κύριος αυτός δεν έχει το δικαίωμα να είναι Υπουργός Παιδείας και Συσκευμάτων μάλιστα. Έχει επισύρει όλων, όχι μόνο του ποντιακού ελληνισμού, όλων των Ελλήνων. Διότι όταν εμείς δίνουμε αγώνες στο εξωτερικό για να αναγνωριστεί ο ποντιακός ελληνισμός και η γενοκτονία των ποντίων σε πολιτείες των ΗΠΑ που υπάρχουν και βουλευτές πόντι ελληνικής καταγωγής, ποντιακής καταγωγής, βουλευτές οι οποίοι στα τοπικά κοινοβούλια θέτουν θέμα για τη γενοκτονία των ποντίων, να βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας εδώ και να μιλάει για εθνοκάθαρση. Κύριε Τραγάκη, με πήγατε σε άλλο θέμα, αλλά εφόσον μου δίνετε... Έχουν σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Έχουν σχέση, όμως. Εφόσον όμως μου δίνετε τη δυνατότητα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εφόσον πήγαμε σε αυτό το θέμα, ο βουλευτής του κόμματός σας και υποψήφιος πρόεδρος, ο κύριος Γεωργιάδης, μέσω Twitter ζητά να καταθέσει η Νέα Δημοκρατία πρόταση μομφής εναντίον του Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Φίλη, αναφορικά με τις δηλώσεις του. Ήθελα να ρωτήσω και να το ξεκαθαρίσουμε αν προσανατολίζεστε σε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, η πρόταση μομφής εναντίον προσώπου που της κυβέρνησης, όπως ξέρετε, δεν ξέρω τι θα θέσει, εάν θα βοηθήσει από την εξής άποψη. Δηλαδή, εάν μεν απορριφθεί η πρόταση, που θα συσπυρώσει το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια και θα απορριφθεί η πρόταση, θα φανεί ότι η Βουλή επικυρώνει τις απόψεις του κυρίου Φίλη. Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός σε αυτό το θέμα, επειδή γνωρίζω πώς λειτουργούν οι προτάσεις μορφής. Διότι καμία πρόταση μορφής εναντίον προσώπου δεν έχει περάσει στην Ελληνική Βουλή, ούτε πρόταση δυσπιστίας εναντίον κυβέρνησης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, και μην ξεχνάτε ότι δεν θα έχουμε το δικαίωμα για 6 ολόκληρους μήνες να καταθέσετε άλλη πρόταση μορφής εναντίον του κυρίου Φίλη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι λαλίστατος και με τις καθημερινές εμφανίσεις στην τηλεόραση δίνει πάρα πολύ μεγάλο δικαίωμα για να γίνονται αυτά. Μην ξεχνάτε και τις καινούργιες δηλώσεις του σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά, την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Πώς γνωστόν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής για την Αναθεώρηση Συντάγματος, η οποία έγινε τότε και είχαμε δώσει μεγάλη μάχη για να περάσει το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ο κύριος Φίλης με δήλωσή του εχθές δήλωσε να στηρίξουμε βέβαια ασφαλώς και στηρίζουμε, μα εμείς στηρίζουμε όχι μόνο με λόγια και με πράξη όταν ήμασταν κυβέρνηση το έργο των πανεπιστημίων μας. Απόδειξη τούτου ήταν ότι τα 3 ελληνικά πανεπιστήμια, ανώτατες σχολές, ήταν μέσα στις 500 καλύτερες όλου του κόσμου. Και δεν είναι μικρό το νούμερο, αν σκεφτείτε ότι τουλάχιστον στις μεγάλες χώρες λειτουργούν εκατοντάδες πανεπιστήμια. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς στηρίξαμε μπράκτος το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά θα πρέπει όμως να δούμε και με ποια προϋπόθεση, διότι για να σας φέρω ένα παράδειγμα, τα καλύτερα μυαλά ελληνικά τα οποία σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια τελικά μένουν εκεί. Διότι θα μπορούσαμε όμως υπαρχόντων ιδιωτικών πανεπιστημίων να έρχονται και στην Ελλάδα. Τώρα νομίζω ότι αυτό είναι λίγο, στην παρούσα φάση τουλάχιστον που διανύουμε, είναι λίγο οξύμορο.
Όχι, έφερα ένα παράδειγμα. Ναι, ναι, φυσικά. Γιατί ο κύριος Φίλης θα μας δώσει πάρα πολλά δικαιώματα. Ναι. Και πιστεύω ότι μάλλον θα. Κύριε θα Τραγάκη, αποχωρήσει. Για να ολοκληρώσουμε λίγο το κεφάλαιο αυτό με τα εσωκομματικά σας, είχαμε τις προάλλες μία συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά σε ισπανική εφημερίδα, ο οποίος δηλώνει ενεργός στις πολιτικές εξελίξεις. Αυτή η κίνηση, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και μάλιστα στην παρούσα χρονική στιγμή που η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται στη διαδικασία εκλογής του επόμενου Προέδρου της, πώς ερμηνεύεται? Δεν μπορώ να ερμηνεύσω εγώ την πρόθεση και τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, διότι αλλήμον όμως ένας πρώην Πρωθυπουργός να μην μπορεί να παρεμβαίνει. Εγώ δηλαδή δεν βλέπω γιατί δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας πρώην Πρωθυπουργός να κάνει δηλώσεις, είτε υπερασπιζόμενος το έργο της πρωθυπουργικής του θητείας, είτε για οποιοδήποτε θέματα τα οποία είναι με κοινού ενδιαφέροντος ή ενδιαφέροντος είτε διεθνώς για τη χώρα μας είτε εσωτερικά. Mm-hmm. Δεν το βλέπω ότι αυτό είναι παρέμβαση η οποία υπονοεί ή υποκινεί κάτι άλλο. Μάλιστα. Ή μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι πολλά εγγράφησαν τα οποία είναι παραπολιτικά και τα οποία εγώ δεν εστερνίζομαι σε ό,τι αφορά αυτή τη συνέντευξη. Τώρα, στα φλέγοντα θέματα, σας καταλογίζουν πως επικεντρώνεστε στα εσωκομματικά σας, ενώ όλα αυτά τα φλέγοντα θέματα της ελληνικής οικονομίας κυρίως είναι ανοιχτά και ο κόσμος δεινοπαθεί. Και σας το καταλογίζουν αυτό ελλείψη πολιτικού αντιλόγου, αφού πολλά από τα προαπαιτούμενα που καλείται να εφαρμόσει η κυβέρνηση συμφωνήθηκαν επί των ημερών σας. Είναι έτσι? Να πάρουμε ένα-ένα. Ναι, ναι, βέβαια. Καταρχάς να πω για την αντιπολιτευτική μας στάση. Πρώτον, με την επιμονή μας για το 23% για την εκπαίδευση, το οποίο εμείς πρώτοι αναδείξαμε στη Βουλή από την πρώτη μέρα που ήρθε το θέμα, εδώ και 4 μήνες, είμαστε οι πρώτοι που το αναδείξαμε, οι πρώτοι που το πολεμήσαμε, οι πρώτοι που μιλήσαμε για ισοδύναμα τα οποία πρέπει να βρεθούν για το αντίστοιχο ποσό. Και επομένως καταφέραμε, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή μέχρι στιγμής φαίνεται, ότι το 23% για την ιδιωτική εκπαίδευση θα καταργηθεί. Διότι δεν αφορά μόνο τα παιδιά τα οποία πάνε σε ιδιωτικά σχολεία, αφορά σχεδόν όλες τις ελληνικές οικογένειες, διότι δεν υπάρχει παιδί που να μην πηγαίνει σε φροντιστήριο τις ξένες γλώσσες ή ΕΠ. Άρα ένα είναι αυτό. Ένα παράδειγμα το έφερα αυτό. Έχουμε αναδείξει όλα τα άλλα θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και ενδιαφέρουν την κοινή γνώμη, πως είναι παραδείγματος χάρη το ασφαλιστικό. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις και στο θέμα των προαπαιτούμενων που λέτε, επειδή τώρα συζητείτε στη Βουλή και σήμερα θα μπει στην Ολομέλεια, έχω την αίσθηση ότι εκεί σε πάρα πολλά θέματα καταφέραμε και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης το μεταφέραμε σε προβλήματα τα οποία είναι μεγίστη του ενδιαφέροντος. Παραδείγματος χάρη, δεν θα πω για τις μικρές ηθοποιίες, που είναι ένα σημαντικό θέμα και το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό και όπως καταλαβαίνετε απεσύρθη λόγω του γεγονότος ότι και οι ΑΝΕΛ δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν τη διάταξη αυτή, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Και αφορά τις μικρές επιχειρήσεις της χώρας μας φυσικά. Και αφορά τις μικρές επιχειρήσεις και μάλιστα αρκετές από αυτές που είναι στην περιοχή της Θράκης, η οποία είναι μια περιοχή πολύ ευαίσθητη για μας, πάρα πολύ ευαίσθητη και προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και είναι και μικρό το αντικείμενό τους. Δηλαδή είναι δυνατόν, επειδή η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ αφορούσε στην πρόθεσή της, εμείς το είχαμε αποκρούσει. Διότι και την πρώτη φορά που έφερε ο ΣΑ το θέμα αυτό με την εργαλειοθήκη του στον τότε υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, αυτό το θέμα το είχαμε αποκρούσει και το είχαμε αποκλείσει. Τώρα πώς το επανέφερε η κυβέρνηση δεν μπόρεσα να καταλάβω. Και βέβαια μετά την πίεση και τον ΑΝΕΛ, οι οποίοι είπαν δεν θα το ψηφίσουν, το έφεραν πίσω. Αλλά είχε ξεκινήσει επί των ημερών μας. Πολλά σημαντικά θέματα έχουν επί των ημερών μας και επί τώρα δημιουργούμε τις αντιπολιτευτικές εκείνες, τα αντιπολιτευτικά εκείνα πεδία. Διότι εμείς έχουμε ένα μεγάλο μειονέκτημα και πιστέψτε με, είναι ένα μειονέκτημα το οποίο εντοπίζω στο κόμμα στο οποίο ανήκω 41 χρόνια, είναι το μειονέκτημα της επικοινωνίας. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε τα επιτεύγματά μας, ενώ αντιθέτως επικοινωνούνται εις βάρος μας ό,τι δεν πάει καλά για μας. Δηλαδή σε αυτό το τομέα εγώ στην κυβέρνηση βάζω άριστα. Η επικοινωνία της είναι, το επικοινωνιακό της παιχνίδι είναι σημαντικό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Την περασμένη εβδομάδα και την περασμένη Παρασκευή στην ώρα του Πρωθυπουργού, κλαίων ο κύριος Τσίπρας, κλαίων μπορώ να πω, ήμουνα ακριβώς απέναντί του, με τα βδελμίας απέκρουε το γεγονός ότι εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το προσφυγικό θέμα για να πάρουμε ανταλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χτες και προχτές ασύστο. Το έθεσε και στον στη κύριο συνάντηση Σου, και με στον κύριο Μοσχοβησή, έθεσε το θέμα αυτό. Είναι δυνατόν λοιπόν τέτοια μεταστροφή μέσα σε 5 μέρες να υπάρχει και να μην με επικοινωνία αυτό το θέμα να επικοινωνηθεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ώστε να καταλάβει η κοινή γνώμη τι μεγάλη μεταστροφή έγινε μέσα σε 5 μέρες στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Και όταν εμείς είπαμε τότε ότι εμείς δεν το θέσαμε το θέμα αυτό, το έθεσε ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικό του, ο κύριος Κοντζιάς, ο οποίος μίλησε για ανταλλάγματα έναντι του προσφυγικού. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι όπως φερόμαστε εμείς με αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, καλό θα είναι να φέρονται με αλληλεγγύη και προς εμάς οι εταίροι μας. Πολύ σωστά. Εγώ, μάλιστα, με δήλωσή μου αυτό το απεδέχθη και το στήριξα.
ότι όπως εμείς με αλληλεγγύη ζητούν, δηλαδή το αίσθημα της αλληλεγγύης, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, είναι μια ένωση κρατών η οποία πρέπει να έχει και αλληλεγγύη. Ζητούν από εμάς αλληλεγγύη στο θέμα το προσφυγικό και άρα και εμείς μπορούμε να ζητήσουμε αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά όλα τα άλλα μας θέματα. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στη χώρα μας. Υπάρχουν και τα εθνικά θέματα για τα οποία δεν γίνεται κουβέντα, παρακαλώ. Και θα ήθελα να προσκαλέσω, να προκαλέσω, αλλά και να παρακαλέσω να γίνει μια μεγάλη και πιστεύω ότι μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή αρχηγού, που οποιοδήποτε αρχηγός επιλεγεί, εμείς θα τον ακολουθήσουμε σαν στρατιώτες και σας δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι η κοινοβουλευτική ομάδα σύσσωμη θα είναι δίπλα στον νέο αρχηγό, όποιος και αν είναι αυτός. Και αρκεί να μην τραυματιστεί η ενότητά σας όλο αυτό το διάστημα. Για αυτή να μην ανησυχείτε καθόλου. Και χαίρομαι που έγινε δεκτή η πρόταση την οποία εγώ πρώτος είχα υποβάλει στην ΚΕΦΕ και το απεδέχτηκαν και οι τέσσερις υποψήφοι να μην υπογράψουν βουλευτές την υποψηφιότητά τους. Mm-hmm. Διότι με αυτόν τον τρόπο αποφύγαμε να ομαδοποιηθούν. Μπορεί μερικοί να βγάζουν τη στήριξη εναντίον οποιοδήποτε υποψήφιου. Λογικό. Αλίμονο κάποιος να μην μπορεί να, την άποψή του να εκφέρει σε ό,τι αφορά την επιλογή του για κάποιον υποψήφιο. Όταν όμως έχει υπογράψει, αυτομάτως η κοινοβουλευτική ομάδα μπαίνει σε μια διαδικασία διχοτόμησης. Επομένως δεν έπρεπε να γίνει, δεν έγινε. Άρα αυτό είναι εκείνο το οποίο διαφυλάττει την ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από όταν λίγο, κύριε... το καλό, ναι, για να ολοκληρώσω την παρακαλώ. Επιλεγεί ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιλαμβάνεστε, το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να ζητήσουμε να γίνει εκτός ημερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή είναι για τα εθνικά μας θέματα. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή τα εθνικά μας θέματα και το Σκοπιανό και ό,τι αφορά το Κυπριακό είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να γίνουμε γνώστες και να γίνει γνώστης ο ελληνικός λαός όλων των διαθέσεων της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά αυτά τα μεγάλα θέματα τα οποία εμείς είχαμε δρομολογήσει, είχαμε βάλει τις κόκκινες γραμμές μας, τις είχαμε υπερασπιστεί με τα μανία στις κόκκινες γραμμές μας και πιθανόν να τις πληρώσαμε και πολιτικά. Πριν από λίγο, κύριε Τραγάκη, είπατε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πώς επικοινωνείτε τα θετικά σας στον κόσμο, ένα πρόβλημα επικοινωνίας στη Νέα Δημοκρατία και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Διαχρονικό, έτσι. Διαχρονικό, ναι. Μήπως δεν είναι τελικά πρόβλημα επικοινωνίας και είναι πρόβλημα κοινωνικών ευαισθησιών? Γιατί όταν σας καταψήφισε ο κόσμος στις προηγούμενες εκλογές, το επικαλέστηκαν και αυτό οι ψηφοφόροι σας, ότι δεν δείχνετε αυτό το κοινωνικό σας πρόσωπο. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, μετά την αυτοκριτική σας, η οποία προφανώς έχει γίνει σε αυτό το διάστημα, θεωρείτε ότι αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να επικεντρωθείτε? Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου θέτετε αυτό το θέμα, γιατί το θέμα είναι μέσα στις δικές μου προτεραιότητες, ναι, το θέμα του κοινωνικού προσώπου. Mm-hmm. Δηλαδή πράγματι η προηγούμενη διακυβέρνηση της χώρας από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είχε ορισμένα προβλήματα σε ό,τι αφορά την κοινωνική ευαισθησία, γιατί ήμασταν υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε σκληρά τους όρους ενός μνημονίου. Εμείς όμως το μνημόνιο το εφαρμόσαμε και αποτέλεσμα της εφαρμογής του μνημονίου ήταν να πετύχουμε να σώσουμε τη χώρα, τα οικονομικά της χώρας, γιατί για σκεφτείτε πού βρισκόμασταν στο τέλος του 2014 και πού βρισκόμαστε τώρα από απόψεως οικονομίας. Η οικονομία έχει ανακάμψει, βρισκόμαστε σε ανάπτυξη, τώρα έχουμε περιέλθει σε μια ύφεση η οποία δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είχαμε καταφέρει και είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα οικονομικά στοιχεία αυτά τα οποία είχαμε πετύχει τότε για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία ήταν εκείνα τα οποία μας οδήγησαν να λάβουμε ορισμένα σκληρά κοινωνικά μέτρα εναντίον των συμπολιτών μας, τα οποία πληρώσαμε βέβαια και εκλογικά, διότι χάσαμε μεγάλο μέρος της δύναμής μας, όπως έχασε μεγάλο μέρος της δύναμής του και το συγκυβερνό κόμμα. Εμείς όμως καταφέραμε μέσω αυτό να πετύχουμε εκείνο το οποίο ήταν πρωταρχικό για τον τόπο τότε, να σώσουμε τη χώρα. Γιατί το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο τότε στοίχημα ήταν να σωθεί η χώρα. Και η χώρα σώθηκε. Αυτό επικαλείται και ο κύριος Τσίπρας όμως. Αυτό επικαλείται και ο κύριος Τσίπρας, ότι σώζει τη χώρα. Τώρα όμως, με συγχωρείτε, η χώρα είναι ακριβώς στην κόψη του ξηραφιού. Πιστέψτε με, έχω την αίσθηση ότι και το Brexit δεν έχει ξεφύγει ακόμα από την φαρέτρα των εκείνων οι οποίοι επιθυμούν την έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και τα οικονομικά στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή με το προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι μπροστά μας, αλλά να δούμε και το ακριβές σχέδιο του προϋπολογισμού, αλλά από το προσχέδιο τα στοιχεία που βγαίνουν. Καταρχάς να σας πω ότι το προσχέδιο για πρώτη φορά αναγνώρισε του προϋπολογισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τις επιτυχίες της προηγούμενης κυβέρνησης του 2014. Δηλαδή είναι αποτυπωμένο στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η οικονομική επιτυχία της κυβέρνησης του 2014. Άρα να περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τι μέτρα θα λάβει ο κύριος Τσίπρας και σε ό,τι αφορά τους αγρότες, mm-hmm. και σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό και σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και σε ό,τι αφορά τους φοιτητάς και σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη τώρα και θα αντιμετωπίσει. Γιατί εγώ προβλέπω ότι θα έχουμε ένα πολύ θερμό Δεκέμβριο. Διότι οι αγρότες ζεσταίνουν ήδη τα τρακτέρ για να κατέβουν στην Αθήνα. Γιατί τα προβλήματα, τα θέματα τα οποία αφορούν κυρίως
την φοροδοτική ικανότητα των αγροτών είναι σε πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Τα θέματα τα οποία είναι για το ασφαλιστικό, με τον τετραπλασιασμό περίπου των εισφορών στον ΟΓΑ και όλων των άλλων, τις μειώσεις των συντάξεων, τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας, είναι θέματα τα οποία θα αποδείξουν ότι όταν βρίσκεσαι στη σκληρή πραγματικότητα να αντιμετωπίσεις τα οικονομικά προβλήματα και τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, λαμβάνεις ορισμένα μέτρα τα οποία δεν είναι δημοφιλή και τα οποία δημιουργούν κοινωνικές αναταραχές. Άρα τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει και εκείνος δέκτης των κοινωνικών αναταραχών που θα προκύψουν από τα μέτρα τα οποία είναι υποχρεωμένο να λάβει. Πάντως, εν όψη και του Eurogroup της Δευτέρας, κύριε Τραγάκη, και με αυτό να κλείσουμε, υπάρχουν αυτά τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά για την κυβέρνηση, τα ισοδύναμα δηλαδή που λέμε, στο ΦΠΑ, στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα κόκκινα δάνεια. Η αξιωματική αντιπολίτευση, λοιπόν, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας, προτείνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση ή είναι της λογικής, ας τους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, να δουν. Όχι βέβαια, και εμείς το έχουμε αποδείξει πρώτοι. Σας πληροφορώ ότι κατά τη διάρκεια της διακυβερνήσεως της χώρας τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ που περίπου είναι 8 μήνες, 9 μήνες, έχουμε ψηφίσει πάρα πολλούς νόμους. Έχουμε ψηφίσει πάρα πολλούς νόμους, πιστέψτε με, διότι όποιοι νόμοι πιστεύαμε ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση, ψηφίσαμε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, μάλλον να σας προκαλέσω να δείτε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε έστω και μία διάταξη. Ακόμα και το νόμο που φέραμε για τις 100 δόσεις, δεν το ψήφισε. Αντιθέτως, εμείς το νόμο που φέρανε εκείνοι για τις 100 δόσεις, που ήταν βελτιωτικό στο δικό μας, το ψηφίσαμε. Άρα δεν έχουν ψηφίσει τίποτα. Εμείς δείχνουμε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τα θέματα στα οποία συμφωνούμε και τα οποία είναι προς το καλό του ελληνικού λαού, εμείς θα τα ψηφίσουμε. Σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία έρχονται σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα, εμείς θα τα καταπολεμήσουμε. Και το εννοώ δηλαδή αυτό. Θα ασκήσουμε το αντιπολιτευτικό μας δικαίωμα και την υποχρέωση που έχουμε με όλες μας τις δυνάμεις όπου νομίζουμε ότι φύγονται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Κύριε Τραγάκη, σας ευχαριστούμε θερμά εγώ για αυτή τη συνομιλία. Καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια χαρά.